Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, συνάδελφοι, σήμερα κάνουμε έναν απολογισμό της δράσης μας στα δύο χρόνια της πανδημίας του κορονοϊού, πρώτα απ' όλα μέσα στους χώρους της δουλειάς. Οι υγειονομικοί του ΕΣΥ βρεθήκαμε από την αρχή στην πρώτη γραμμή απέναντι σε μια πανδημική υγειογενή λίμωξη, για την οποία ακόμα πολύ λίγα πράγματα γνωρίζαμε. Όπως και στις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες, η μάχη δόθηκε μέσα από αναποτελεσματικά, χρεοκοπημένα συστήματα υγείας, μόνο στο όνομά τους δημόσια, χτυπημένα από την πολιτική της χρόνιας υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Όλες οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων χρόνων, η διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η εμπορευματοποίηση υπηρεσιών υγείας, το πετσόκομα των παροχών του ΕΟΠΗ, το κλείσιμο και οι συγχωνεύσεις κλινικών υπονόμευαν οποιαδήποτε προσπάθεια των υγειονομικών, των μάχημων υγειονομικών για να περιορίσουν την πανδημία και να προσφέρουν περίθαλψη στους νοσήσαντες. Η προσπάθειά μας δεν περιορίστηκε στην απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση του COVID-19 και των επιπλοκών του. Από νωρίς φάνηκε ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε σκοπό να ενισχύσει το ΕΣΥ με προσωπικό, ούτε είχε σκοπό να αυξήσει τις διαθέσιμες κλίνες στον απαραίτητο βαθμό, ούτε ειδικά να αναπτύξει καινούργιες κλίνες εντατικής θεραπείας, και οι ελλείψεις αυτές, όσο περνούσε ο καιρός, γινόταν όλο και πιο φανερές. Η αντιπολίτευση έδινε χρόνο στην κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ δήλωνε ειδικά ότι θα λογαριαστούμε μετά την πανδημία. Όμως, πρώτα οι γιατροί, με πρωτοπόρα και την Ομοσπονδία μας στην ΟΕΝΚΕ, στις 19 Τρίτου του 2020 ανοίξανε το δρόμο των διεκδικήσεων σε συνθήκες που ήταν πρωτόγνωρες για το κίνημα. Σύνθημά μας έγινε «Και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή, τη δυναμώνουμε». Ανοίξαμε το δρόμο, λοιπόν, για νέες κινητοποιήσεις, διαφορετικού τύπου στην αρχή, αλλά όλο και πιο μαζικές στη συνέχεια, διεκδικήσεις που περιελάμβαναν τη βελτίωση, εκτός από την βελτίωση των συνθήκων στα νοσοκομεία, τη βελτίωση των συνθήκων υγιεινής και στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία. Άλλες όμως ήταν οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, σημαντικότερη ήταν πάντα η προστασία του κέρδους των εμπόρων της υγείας. Την ώρα λοιπόν που τα δημόσια νοσοκομεία έχουν φτάσει να νοσηλεύσουν πάνω από 130.000 ασθενείς με COVID-19, αφήνουν το 95% των 15.000 κλινών του ιδιωτικού τομέα ελεύθερες από COVID για να μην θυγούν τα κέρδη τους και να μην θυγούν τα κέρδη των κλινικαρχών. Μετατρέψανε τα νοσοκομεία μας σε νοσοκομεία μίας νόσου, κλείσανε νοσοκομεία, όπως κλείσαν το δικό μου νοσοκομείο, τον Ερυθρό Σταυρό, περιορίζοντας τη λειτουργία των χειρουργείων, τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων, ώστε ο ασθενής στην ανάγκη του να γίνεται βορρά στα συμφέροντα της υγείας. Αφήσαν τα ιδιωτικά διαγνωστικά να κερδοσκοπούν με τα τεστ. Όταν οι γιατροί ζητούσαμε δωρεάν ελέγχους με συνταγογράφηση, ζητούσαμε μαζική ιχνηλάτηση και επιτήρηση της νόσου. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι οι 26.000 θάνατοι από την αρχή της πανδημίας, πολλοί από τους οποίους είναι πλέον κοινός τόπος, το παραδέχονται και τα μέλη της Επιτροπής των Σοφών, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν εισακούγονταν τα αιτήματα των εργαζομένων στην υγεία. Χιλιάδες ασθενείς μας στηβάχτηκαν σε φορεία, σε ράτζα, ειδικά μετά από κάθε εφημερία. Διασωληνωμένοι παρέμεναν εκτός μεθ, καθυστέρησαν να βρούνε μεθ όταν αυτό θα βοηθούσε να σωθεί η ζωή τους, ενώ άρρωστοι έγιναν μπαλάκι πηγαίνοντας από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Χιλιάδες ασθενείς με άλλα προβλήματα υγείας, ακόμα και σήμερα, παραμένουν αποκλεισμένοι από το δημόσιο σύστημα εξαιτίας της μετατροπής τους σε σύστημα μίας νόσου. Η πρόσθετη αυτή θνησιμότητα θα φανερωθεί δυστυχώς στα επόμενα χρόνια για τον πληθυσμό της χώρας. Ο αργώνας των εργαζομένων στη δημόσια υγεία έγινε απέναντι σε διοικήσεις νοσοκομείων, διοικήσεις υγειονομικών περιφερειών, στην κυβέρνηση που συκοφάντησαν, απείλησαν, εκβίαζαν, επέβαλαν πειθαρχικές διώξεις, με τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία προσπάθησαν να φημώσουν τους υγειονομικούς. Απέναντι έγινε επίσης τα προπαγανδιστικά ψέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μεγαλοκαναλαρχών, γιατί οι λαϊκοί αγώνες λέκιαζαν την ειδηλιακή εικόνα που επιχειρούσαν και επιχειρούν ακόμα και σήμερα να παρουσιάσουν. Έγιναν απέναντι σε συμβιβασμένες και εργοδοτικές συνδικαλιστικές πλειοψηφίες πολλές φορές, που προσπάθησαν να κρύψουν από τους συναδέλφους τις αιτίες της κατάρρευσης των συστημάτων υγείας, δηλαδή την εμπορευματοποίηση με στόχο το κέρδος και την απαξίωσή τους με σκοπό τη μείωση του κόστους της εργατικής δύναμης. Παρά τις συνθήκες της πανδημίας, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ
Υγείας και της ΔΥΠΑΚ βγήκαμε μπροστά ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τα σχέδια της κυβέρνησης για το νέο ΕΣΥ. Οργανώσαμε όσο περισσότερες συνελεύσεις μπορούσαμε, κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία για να αντιμετωπίζουμε προβλήματα που προέκυψαν είτε με αποσπάσεις είτε με μεταφορές των θέσεων διαφόρων συναδέλφων και να εναντιωθούμε στις αυθαίρετες αποφάσεις που λάμβαναν οι διοικήσεις. Πρωτοστατήσαμε σε στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια, απεργίες, χωρίς τη δική μας προπαγάνδησή τους και χωρίς τη δικιά μας ενεργό συμμετοχή θα έμεναν κοινές οι προκηρύξεις τους. Στηρίξαμε με συνέπεια το αίτημα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων και των ελαστικά εργαζόμενων, δώσαμε μάχη ενάντια στην παραμονή ή και στην επιστροφή σε πολλά νοσοκομεία των εργολάβων για να κερδοσκοπήσουν εκ νέου. Οι αγώνες μας αυτοί έδωσαν το στίγμα των ταξικών δυνάμεων, αναγνωρίστηκαν από τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την πολιτική τους ένταξη και οδήγησαν σε αύξηση της επιρροής και της φωνής μας στο χώρο της υγείας. Σε πολλά νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, νέοι συνάδελφοι εντάχθηκαν και στον αγώνα, αλλά και στα ψηφοδέλτιά μας, στις εκλογές οι οποίες μεσολάβησαν. Έτσι και εμείς αυξήσαμε τις δυνάμεις μας, αυξήσαμε τη συμμετοχή μας, αυξήσαμε τους αντιπροσώπους μας σε έδρες, όπως έγινε πάλι και στον Ερυθρό Σταυρό. Η ενίσχυση αυτή μας δίνει νέα όθηση για να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την πανδημία, που παρά τις εξαγγελίες για την πορεία της στο τελευταίο μήλι, παραμένει αυξημένη σε μετάδοση, αυξημένη σε θνητότητα, αλλά και τα σχέδια για το νέο ΕΣΥ, δηλαδή το σύστημα υγείας που θα περιλαμβάνει νέες συγχωνεύσεις τμήματων, κλινικών, ολόκληρων νοσοκομείων, που θα έχει το δημόσιο νοσοκομείο επιχείρηση κατά τα πρότυπα του νοσοκομείου της Σαντορίνης και άλλων νοσοκομείων πλέον, που θα έχει ΣΔΙΤ, που θα έχει ενοποιημένα νοσήλια, τα DRGs, που θα έχει αυξημένες πληρωμές για όσους ασθενείς μπορούν και θα έχει μόνο βασικές ή υποβαθμισμένες παροχές για όλους τους υπόλοιπους. Με νέα όρμη λοιπόν και χωρίς αυταπάτες, με το σύνθημά μας «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό», και απαιτούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, γενναία αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για το δημόσιο σύστημα υγείας, επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έχουν κλείσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με υψηλές ποιότητας παροχές για όλο το λαό. Και στις σημερινές συνθήκες, οι υγειονομικοί θα βάλουμε το δικό μας πετραδάκι στο χτίσιμο ενός αντιπολεμικού κινήματος για την ειρήνη μεταξύ των λαών, ενάντια σε οποιαδήποτε συμμετοχή στον πόλεμο, ενάντια στην ένταξη σε οποιαδήποτε υπεραλιστική συμμαχία.